Θα συνομιλήσουμε δηλαδή με την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. Καλημέρα, κυρία Μπορμπουδάκη. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πώς είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, που προφανώς δεν είναι εικόνα που μπορεί να αλλάξει άρδιν μετά από 10 μέρες, αλλά καταμετρώντας δυνάμεις σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που μας δίνει ο χρόνος, θεωρείτε ότι οδεύουμε στο να αντέξει το σύστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής τα επιδημιολογικά στοιχεία στη χώρα μας αναδεικνύουν ότι το σύστημα αντέχει, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Και το αναφέρουμε γιατί η κατάσταση είναι κρίσιμη, οι επόμενοι 2 μήνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και κρίσιμοι για τη χώρα μας και θα πρέπει να προστατεύσουμε το σύστημα υγείας, διότι είναι εκείνο το οποίο θα προστατεύσει όλους τους πολίτες της χώρας μας. Και το λέω αυτό γιατί το σύστημα υγείας προστατεύεται όταν δεν πηγαίνουμε χωρίς λόγο στα νοσοκομεία μας, στις δομές της πρωτοβάθμιας, όταν παραμένουμε στο σπίτι εφόσον εμφανίσουμε ήπια συμπτωματολογία, επικοινωνήσουμε πρώτα με τον γιατρό μας ή με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Πλέον από χθες γνωρίζετε, το ανακοίνωσε και ο καθηγητής λοιμοξιολογίας ο κύριος Τσιόδρας, ήπια περιστατικά δεν θα ταυτοποιούνται, θα παραμένουν στο σπίτι 14 μέρες και θα υπάρχει επικοινωνία με τον γιατρό τους ή με τον ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες, αλλά θα πρέπει και τους ηλικιωμένους, μέσα σε αυτούς είναι και ηλικιωμένοι, αλλά θα πρέπει και εκείνοι να δείξουν αυτοέλεγχο, θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ και να παραμείνουν στο σπίτι για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τα παιδιά στο σπίτι. Η αναστολή των λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν έγινε για να μην πηγαίνουν απλά τα παιδιά στο σχολείο, έγινε για να προστατευθούν και άρα να παραμείνουν στο σπίτι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Πλέον γνωρίζουμε όλοι μας, έχει γίνει μια πολύ πολύ σημαντική ενημέρωση όλων των πολιτών και θα πρέπει να σεβόμαστε αυτή τη στιγμή την προσπάθεια που κάνουν οι επαγγελματίες υγείας. Κύριε Μπορμπουδάκη, φαντάζομαι ότι αρχίζετε και κάνετε και μια προβολή στο χαρακτήρα που μπορεί να πάρει η εξάπλωση του ιού. Όχι γραμμική πια, αλλά γεωμετρική και ενδεχομένως του τετραγώνου. Και λέω, σκέφτεστε, κάνετε δεύτερες σκέψεις ως συντονίστρια ενδεχομένως τροποποίησης και άλλων πτερυγών των δημόσιων νοσοκομείων. Θέλω να πω, υπάρχει plan B, αν ξαφνικά χτύπα ξύλο, αλλά μπορεί να συμβεί. Έχουμε μαζική προσέλευση σοβαρών κρουσμάτων, όχι στο πόδι. Υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας εδώ και εβδομάδες. Τι εννοώ με αυτό? Ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε και φάση 2 σε επίπεδο σχεδιασμού, στρατηγικού σχεδιασμού. Γνωρίζουμε ανά νοσοκομείο, εάν έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ποιες κλινικές θα κενωθούν, οι ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται θα μετακινηθούν βάσει των πρωτοκόλων με ασφάλεια σε κλινικές όπου θα συνεχίσουν την νοσηλεία τους και αυτές οι κλινικές θα νοσηλεύσουν μόνο περιστατικά με κορονοϊό. Έχουμε ήδη στις μονάδες εντατικής θεραπείας συγκεκριμένες κλίνες που είναι αυτή τη στιγμή έτοιμες να υποδεχθούν οποιοδήποτε περιστατικό με κορονοϊό κρυφή σκόπιμο να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και υπάρχει πρόβλεψη και για άλλα περαιτέρω μέτρα εφόσον χρειαστεί, που φυσικά το απευχόμαστε όλοι μας να συμβεί αυτό. Πείτε μου, υπό νορμάλ συνθήκες θα μου απαντούσατε ναι, υπάρχει επάρκεια υλικών. Όμως ξέρετε, γιατί έχουμε την Ιταλία δίπλα μας. Μου λέει ένας εδώ, είσαι υπερβολικός σε εκένωση. Ναι, εκένωση, παιδιά, δεν είμαι υπερβολικός. Στον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, μια ολόκληρη πτέρυγα έφυγε. Χρειάζεται για τις ανάγκες αυτή τη στιγμή τις συγκεκριμένες. Και έχει και τις ανάγκες χρονίως πασχόντων, με βαριά νοσήματα, καρκινοπαθείς και πάει λέγοντας. Κύριε Μπορμπουδάκη, υπό νορμάλ συνθήκες θα μου λέγατε τα υλικά υπαρκούν. Εδώ δεν είναι νορμάλ οι συνθήκες. Και ρωτώ, αρχίζετε και κάνετε μία καταμέτρηση αν χρειάζονται έξτρα, θα το πω πως το μάθαμε από την Ιταλία, ανεπνευστήρες και έξτρα άλλα πράγματα στις μονάδες? Η καταμέτρηση έχει γίνει εδώ και μέρες. Έχει λάβει γνώση το Υπουργείο Υγείας. Γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται για να αναπτύξουμε και επιπλέον κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Έχει γίνει πλήρη καταγραφή
Και πραγματικά ευχαριστώ πολύ και τις διοικήσεις και τους ανθρώπους των νοσοκομείων, γιατί ανταποκρίνονται άμεσα και έχουν μια πολύ, πολύ ξεκάθαρη και σωστή εικόνα των αναγκών μας καθημερινά. Και εμείς και στα νοσοκομεία και στο Υπουργείο Υγείας γίνεται μια πολύ πολύ σημαντική και συστηματική προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σύστημα υγείας και σε επίπεδο προμηθειών υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού. Τι προσλήψεις χρειάζεστε? Ξέρω ότι έχει γίνει η προκήρυξη για την περιφέρεια Κρήτης. Τι πιστεύετε ότι θα μας καλύψει, μιλάμε πάντα υπό φυσιολογικές συνθήκες εξάπλωσης του ιού, θα μας καλύψει στοιχειοδός το να είναι θώρακας η δημόσια υγεία αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε, γιατί αυτό θα επικαιροποιηθεί σήμερα από το Υπουργείο Υγείας ή τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες, είναι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να στελεχώσουμε τις δομές υγείας στα νοσοκομεία μας στην Κρήτη με πάνω από 100 νοσηλευτές. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Ναι, ναι. Ωστόσο, είναι και επίσης με μεγάλο αριθμό γιατρών, πληρώματα στενοφόρου. Είναι πολύ σημαντικό όμως και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έκανε έκκληση και το ζητάμε και εμείς σαν Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας να προσέλθουν επαγγελματίες υγείας, να κάνουν αίτηση και να έρθουν να στηρίξουν το σύστημα. Εμείς θα τους προστατεύσουμε, δεν θα μπουν στην πρώτη γραμμή, θα μπουν οι άνθρωποι που είναι ήδη εκπαιδευμένοι, θα εκπαιδευθούν και δεν θα θέσει το σύστημα υγείας σε κίνδυνο κανέναν. Μία θερμή παράκληση, γιατί μπορεί οι θέσεις που θα βγουν να είναι πολλές. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι και οι αιτήσεις αντίστοιχα να είναι πολλές, για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία μας και να ενισχύσουμε τμήματα επειγόντων περιστατικών, να αναπτύξουμε κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας και να ενισχύσουμε τις κλινικές που θα έρθουν να πάρουν το βάρος αυτής της κατάστασης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μπουρμπουδάκη, θέλω να σας ρωτήσω, συντονίζετε, έχετε πλήρη εικόνα στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή επισήμως στο νησί έχουμε 3 κρούσματα. 2 ορφανά και ένα ταυτοποιημένο, να το πω έτσι. Είναι του Γερμανού καθηγητή. Έχουμε και πάρα πολλές εξετάσεις πιθανότητας κρούσματων. Πρέπει να έχουν υπερβεί πια τα 100, δεν ξέρω, τα τεστ, τα επίσημα. Πείτε μου. Αυτή τη στιγμή, ως υγειονομική περιφέρεια, και το γνωρίζει η δημοσιογραφική κοινότητα του νησιού μας, εμείς επίσημα αναφέρουμε το ένα θετικό που έχει αναφερθεί από τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Τσιόδρα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τους κανόνες και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την αναφορά σε αυτά. Όμως εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε τα νόμιμα. Ωραία, εσείς καλά κάνετε. Ωραία, εγώ θα το πω λοιπόν. Δεν μπορεί να είμαστε αναντίστοιχοι σε αυτό. Το δέχομαι. Ξέρετε, δεν θα μπορούμε και εμείς αντίστοιχα να ζητάμε να ακολουθούν οι πολίτες μας. Το δέχομαι, κυρία Μπουρμπουδάκη. Καλά κάνετε εσείς. Εγώ όμως οφείλω να διαφοροποιηθώ. Ζω στην Κρήτη, δεν αφορά εσάς αυτό. Δεν θα περιμένω το Υπουργείο 24 ώρες. Με συγχωρεί πάρα πολύ το Υπουργείο. Πρέπει να αλλάξει την πολιτική του. Τις ανακοινώσεις πρέπει να τις κάνουν οι υγειονομικές περιφέρειες για να ξέρει η κοινότητα και να λαμβάνει υπόψη της πόσο πρέπει ακόμη πιο επιτακτικά να τηρεί τους κανόνες. Αν περιμένω 24 ώρες για να μάθω τι γίνεται στα κρούσματα γιατί θέλει να κάνει κεντρική ενημέρωση στο Υπουργείο, είναι δικό του θέμα. Όμως άλλο θέλω να ρωτήσω. Από ένα σημείο και ύστερα, ούτε αυτό θα έχει σημασία. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Πόσα είναι τα κρούσματα? Σημασία θα έχει πώς θα αξιολογείται. Αυτό θέλω να μας πείτε. Ποιος είναι ο μηχανισμός που θα αξιολογεί ποιος κάθεται στο σπίτι και ποιος δεν κάθεται στο σπίτι? Γιατί το λέω? Υπάρχουν αυτοί που θα τη βγάλουν στο πόδι. Υπάρχουν αυτοί που θα έχουν κάποια συμπτώματα, αλλά δεν χρήζουν νοσηλείας, αλλά θα σκέφτομαι εγώ. Ανεβαίνει ο πυρετός μου και κρατά. Βρε, λες να γυρίσω σε πιο σοβαρό? Κυρία Μπουρμπουδάκη, βάλτε με στο νοσοκομείο. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης? Αυτό ήταν το ερώτημα. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο αριθμός, αλλά η διαχείριση των περιστατικών, οι οδηγίες και οι συστάσεις. Με την εικόνα που έχει η παγκόσμια επιδημιολογική κοινότητα αυτή τη στιγμή για την συμπεριφορά του ιού. Και το αναφέρω αυτό διότι συνεχώς επικαιροποιούνται τα δεδομένα και τα επιδημιολογικά στοιχεία και ο επιδημιολογικός χάρτης αλλάζει. Με τις δεδομένες συνθήκες που έχουμε στην παρούσα φάση, η οδηγία, η αυστηρή οδηγία είναι με την ήπια συμπτωματολογία παραμένουμε στο σπίτι. Επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή τον νεοδή
και ανάλογα με τις οδηγίες που μας δίνει γίνεται η διαχείριση. Δεν μπαίνουμε σε μέσα μαζικής συγκοινωνίας εφόσον έχουμε ήπια συμπτωματολογία και φυσικά σαφέστατα δεν το συζητώ για την πιο βαριά. Άρα ούτε ταξί, ούτε λεωφορεία, είναι, όχι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, μπορούμε όταν έχουμε μια ήπια συμπτωματολογία και μας πούν ότι πρέπει να προσέλθουμε στο νοσοκομείο, πρέπει να γίνεται με ασφάλεια η όλη διαχείριση, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί χωρίς να υπάρξει πανικός. Οτιδήποτε προβληματισμοί έχουμε, τους προβληματισμούς μας θα τους μοιραζόμαστε και θα τους εκφράζουμε στο γιατρό μας και, ή διαφορετικά θα αναφερόμαστε στον ΕΟΔΗ. Μόνο με ψυχραιμία και σωστή διαχείριση της κατάστασης μπορούμε να στηρίξουμε και να κρατήσουμε ζωντανό το σύστημα υγείας. Είναι σαφές, για σας αυτό είναι το κρίσιμο, μην πέσουν όλοι μαζί, σοβαρά και μη σοβαρά, κρασάρει το σύστημα και στο τέλος, ό,τι επαθεί η Ιταλία, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις κανένα στο τέλος. Στο τέλος. Επιδημιολογικά πάντα αυτό το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα ένα σύστημα υγείας είναι να έχουμε, όχι αν έχουμε ένα αυξημένο αριθμό περιστατικών, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά αν θα έχουμε σε μικρό χρονικό διάστημα αυτόν τον αριθμό. Διότι αυτός ο αριθμός είναι διαφορετικά αντιμετωπίζεται εάν υπάρχει σε μία εβδομάδα και διαφορετικά διαχειρίζεται εάν προκύψει σε τάφ αυτό το χρόνο που λέμε επιδημιολογικά σε ένα μήνα. Κάτι τελευταίο, κύριε Μπορμπουδάκη, ισχύει με την εικόνα που έχετε, τις συζητήσεις που κάνετε και με το Υπουργείο, ισχύει ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο κρίσιμο δεκαήμερο, το δεκαήμερο, μην πιάσουμε μυρογνωμόνιο, για το αν ο χαρακτήρας που θα πάρει η εξάπλωση του ιού θα είναι τόσο έντονος ή πιο περιορισμένος, ή είναι αυτό το κρίσιμο δεκαήμερο, δωδεκαήμερο, δεκαπενθήμερο αν θέλετε, και ποιο είναι το μήνυμα προς την κοινότητα των πολιτών? Είναι κρίσιμοι οι επόμενοι δύο μήνες. Και είναι κρίσιμοι οι επόμενοι δύο μήνες, διότι το στοίχημα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θα το κερδίσουμε μόνο εφόσον αυτούς τους δύο μήνες έχουμε περιστατικά, αλλά όχι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να παίρνουμε μέρος σε δραστηριότητες όπου υπάρχει συγχρονισμός, όπου υπάρχει υψηλή συνάθρηση. Ας μείνουμε σπίτι μας αυτές τις μέρες. Μένουμε σπίτι για δύο λόγους. Μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας και μένουμε σπίτι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε και τους επαγγελματίες υγείας που θα έχουν το βάρος της διαχείρισης. Όσο λιγότερα κρούσματα, τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητες το σύστημα να αντέξει. Και αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Θέλω να πω ότι αυτό που λέει η κυρία Μπορμπουδάκη, και θέλω να την ευχαριστήσω, είναι το πιο κρίσιμο. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Από σήμερα, όλος ο όμιλος ενημέρωσης Crete TV λειτουργεί με το 50% του προσωπικού ολιγότερο, ακριβώς γιατί η φιλοσοφία είναι όσο λιγότερα κρούσματα, τόσο καλύτερα. Σπίτι σας, πρώτον γιατί θα χρειαστείτε να αντικαταστήσετε ενδεχομένως κάποιους που μπορεί και να νοσήσουν, ουδής μπορεί να ξεφύγει. Δεύτερον, για να περιοριστεί και εδώ μέσα, σε ένα χώρο συγκέντρωση 200 ανθρώπων, η όποια πιθανότητα και για τους απ' έξω όμως. Αυτό που είπε η κυρία Μπορμπουδάκη είναι το κρίσιμο. Πώς μειώνουμε τη διασπορά? Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ας ξαναγνωρίσουμε τα σπίτια μας. Φαντάζομαι και εσείς, κυρία Μπορμπουδάκη, θα ανακαλύπτετε γωνίες στο σπίτι σας που τις είχατε ξεχάσει, τρόπος του λέγει, έτσι. Στην υγειονομική περιφέρεια, κύριε Σαχίνη, γιατί εμείς βρισκόμαστε πολλές ώρες εδώ. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να το πούμε είναι ότι ας μείνουμε με τις οικογένειές μας. Κερδίσουμε κάτι που πιθανά να το είχαμε χάσει τα τελευταία χρόνια, μια περισσότερη επαφή μέσα στις ανάγκες της καθημερινότητας, να μείνουμε πιο πολύ με τους δικούς μας ανθρώπους και έχουμε χρόνο. Κύριε Σαχίνη, έχουμε χρόνο, έχουμε μήνες, έχουμε χρόνια για να βγούμε να διασκεδάσουμε, να δούμε τους φίλους μας, να ταξιδέψουμε. Ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά μετά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Εσείς το έχετε ανάγκη να σας λένε καλή συνέχεια και κουράγιο. Γεια σας, κυρία Μπορμπουδάκη. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά.